Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Κύριε Βούτση, φτάνει λεπτά. Υπάρχει καμιά αντίρρηση από την Επιτροπή να λάβω το λόγο? Απλώς επειδή αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν ανήκει σε μένα, γι' αυτό λέω, ο κύριος Υπουργός έχει το α και το ω της υπεράσπισης του νομοσχεδίου. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, μόνο που είστε εδώ έχετε το δικαίωμα και είστε απλά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι, δεν είμαι τυπολάτρης, αλλά καλό είναι μερικά πράγματα επιπλέον να ακουστούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Στον καθρέφτη της δημοκρατίας μας με τα πολιτευτικά και περάσαν πια πολλές δεκαετίες, από τα πλέον αποκρουστικά είδωλα αυτής της δημοκρατίας, της δικιάς μας δημοκρατίας, είναι δυστυχώς η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Αυτό είναι κοινή διαπίστωση, παρότι γίναν πολλές προσπάθειες από πολλές πλευρές για να υπάρξουν τομές σε αυτό το σύστημα. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλες και όλοι, είναι αντίστοιχα με την, αυτή η κατάσταση μέσα στις φυλακές είναι αντίστοιχη με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία με ανοιχτό δικαιακό σύστημα? Είναι ή δεν είναι? Θα περίμενα αυτό το θέμα να απασχολήσει τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά άκουσα και από έγκριτους δικηγόρους ένα άκρος και μονομερή καταγγελτικό λόγο στα όρια της στοχοποίησης του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης, χωρίς να υπάρχει η τοποθέτηση πάνω σε αυτό το κέριο ζήτημα. Όπως επίσης, γίνεται ή όχι σοφρονισμός στα σοφρονιστικά καταστήματα? Περί αυτού πρόκειται. Υπάρχει μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα? Η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, που έχει συντάξει και το σοφρονιστικό κώδικα, το γνωρίζετε πολύ καλά, ομοφόνος, και κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει, όπως είπε και ο Υπουργός, να το δούμε και στην Ολομέλεια. Πέρασαν ήδη 2-2,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάει ακριβώς από αυτή την αφετηρία, ότι δεν γίνεται σοφρονισμός, κατά μέσος όρος λέμε, έτσι, εμπολής στα σοφρονιστικά καταστήματα. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα που θα έπρεπε να μας απασχολήσει όλους και όλες. Είναι ένα κέριο πρόβλημα. Αντί να βγάζουμε από το θικάρι μας επιχειρήματα και πάθος, το οποίο, και ευαισθησίες, το οποίο καλό θα ήταν να καταδείξουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Θέλω να σας πω ότι δεν νομοθετούμε σε ομοιρία ή υποκαθεστώς εκβιασμού. Να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Είναι μια γενναία προσπάθεια, η οποία συμπεριλαμβανόταν πριν από 2,5 μήνες από τώρα, στις βασικές προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης, όπως αυτές αναλύθηκαν μέσα στη Βουλή. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να αρέσουν ή να μην αρέσουν. Πάντως θέλω να τονίσω ότι όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, όπως και όλα τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες μέσα στην Επιτροπή, αναφέρονται και αποτελούν θέσεις που έχουμε διατυπώσει από χρόνια, τις έχουμε εκφράσει, έχουμε για αυτές αντιπαρατεθεί, αγωνιστεί μέσα στη Βουλή. Το σύνολο των θεμάτων στα οποία μέχρι την ώρα είναι σε γνώση σας. Δεν ξέρω αν πρόκειται να έρθει και τίποτα άλλο μέσα στην Βουλή, μέσα στην Ολομέλεια, αλλά τουλάχιστον για ό,τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Αποτελούν βασικές θέσεις για τις οποίες από χρόνια, από καιρό έχουμε συζητήσει, έχουμε αντιπαρατεθεί, σας είναι γνωστά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, τα οποία όμως όταν συζητήσουμε τον ποινικό κώδικα και άλλα και άλλα, θα τεθούν με μεγάλη σπουδαιότητα ζητήματα και άρθρα, για τα οποία επίσης έχει γίνει δημόσιος διάλογος. Και άρα δεν χρειάζεται πάθος πάρα πολύ και εξαγωγή ενέργειας ως προς αυτό, διότι είναι θέσεις δικές μας τουλάχιστον, τις οποίες με γενναιότητα σήμερα ο Υπουργός έχει διαμορφώσει σε ένα νομοσχέδιο και τις εισηγείται. Θέλω να τονίσω ότι ποτέ δεν υπήρξε από την πλευρά της αριστεράς,
και όχι μόνο, και από άλλες δυνάμεις, μονομερής ευαισθησία για ορισμένα κέρια ζητήματα για τα οποία σήμερα θεωρείται αυτονόητο ή αδιανόητο το ότι θίγονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να σας θυμίσω ότι ποτέ, τουλάχιστον από τον δικό μας χώρο, δεν υπήρξε δημόσια ένσταση από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα για όλες τις περιπτώσεις, από όλες τις πλευρές που υπήρξε κατοίκον κράτηση και αποφυλάκηση με ανήκες στο βλάβη. Δεν μπορεί να το ξεχνάτε αυτό. Μία παράταξη ιστορική ή μία παράταξη ιστορική και μία άλλη λιγότερο ιστορική, την οποία εξέφρασε ο εισηγητής ο κύριος Φωτήλας, ότι τουλάχιστον ένας χώρος, και λέει όχι μόνο ένας χώρος, και από άλλους πολιτικούς χώρους, σε όλη την μεταπολίτευση, για δεκάδες περιπτώσεις, τις οποίες βεβαίως δεν θα ονοματίσω και δεν θα συμψηφίσω. Για δεκάδες περιπτώσεις. Παρακαλώ, κύριε Αθανασίου, για 11 παραδείγματος χάρη από τους προτετίους της δικτατορίας που βγήκαν με ανήκες στο βλάβη, ποτέ εμείς δεν είπε... Σας παρακαλώ, μην αντιδράτε, κύριε Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα, θα τα πούμε και στην Ολομέλεια. Είδατε, εγώ πολύ ήρεμα και ψύχρεμα επιχειρηματολογώ. Δεν αμφιβάλλω, αλλήμον, εδώ είμαστε, εγώ... Μπράβο. Ήρεμα και χωρίς διακοπές. Και δικιά μου. Λοιπόν, μόνο εκείνες οι περιπτώσεις είναι 11. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και λέω δεν συμψηφίζω, δεν θα κάνουμε εδώ πέρα αθροίσματα ή αφαιρέσεις φόνων, τσουβαλιάσματα και ψυχογραφήματα. Δεν συμψηφίζω, διότι μπορεί να υπήρξαν και πολλοί και περιπτώσεις με πολύ μεγαλύτερο βάρος εγκληματικών ενεργειών, επί της ουσίας ή εμέσως, που ευλόγως στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου, με την επιοίκεια που χαρακτηρίζει το δικαιακό μας σύστημα και με την επιοίκεια που χαρακτηρίζει και τη μεταπολιτευτική δημοκρατία, όλες οι πολιτικές δυνάμεις ή τουλάχιστον αυτή η πτέρυγα πάντοτε με θετικό τρόπο εξεφράστη για αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης δεν θέλω να ονοματίσω σε σχέση με συγγενικά πρόσωπα. Για κόρες, αδελφές, γυναίκες, για ζήμενς κλπ. Κλπ. Που υπήρξαν και πάλι προβλήματα, υπήρξαν κόμπι να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, στις αποφάσεις, στις μη αποφάσεις, της δικαιοσύνης, δημόσιος διάλογος, ευρύτατος, και που πάλι αυτή η πλευρά απολύτως μέχρι και προσφάτως με κλίμακα αξιών συγκεκριμένη, αδιαπραγμάτευτη και απολύτως ισομερή και με την έννοια της ισονομίας τοποθετήθηκε. Άρα, δεν είναι σωστό να σηκώνουμε τους τόνους για να δημιουργούμε και να ρίχνουμε έτσι επιχειρήματα σε ένα γενικότερο κλίμα τρομοϊστερίας και τρομολαγνίας. Εγώ ντράπηκα. Δεν αναφέρομαι σε κανέναν μέσα στην αίθουσα. Που όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, λίγο προτού να πάμε στην Ανάσταση, από ορισμένες πλευρές που έχουν αναλάβει να ενημερώνουν τον ελληνικό λαό, επαναλαμβάνω, για όλη τη βδομάδα, σταθερά, ως καρτέλ, επί 10 λεπτά, ως πρώτη είδηση για τη χώρα, είχαν πραγματικά απαράδεκτα επεισόδια τα οποία είχαν συμβεί προπενθυμέρου. Αν αυτό δεν είναι στήσιμο, κανονικό στήσιμο, για να δημιουργηθεί τρομολαγνία και τρομοϊστερία, πάνω στο οποίο όλοι μας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις που πρέπει να περιφρουρήσουμε την αυτονομία της πολιτικής και το δικό της ρόλο μέσα στη δημοκρατία και της ενημέρωσης, δεν αισθανόμαστε πραγματικά προβληματισμένοι, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και είναι επίσης ένα μεγάλο λάθος το οποίο κάνετε ορισμένοι εξ ημών. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει μία πρωτοφανής αντιπαλότητα και επιθετικότητα απέναντι στο δικό μας χώρο από ορισμένες ευτυχώς
εξαιρετικά ολιγάριθμες, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το τι κάνουν, έτσι, με την έννοια των πράξεων, των επεισοδίων, κάποιων συγκεκριμένων καταλήψεων, σαν αυτή που διαρκεί 17 μέρες τώρα της Βρετανίας του ΕΚΠΑ. Αυτή η αντιπαλότητα και επιθετικότητα είναι κατεξοχήν, για να μην πω κατά αποκλειστικότητα, εδώ και 1,5 μήνα απέναντι στο δικό μας χώρο. Και με αυτή την έννοια είναι εντελώς άσφαιρα πειρά. Κάνουμε ό,τι πρέπει, κύριε Κυριαζίδη. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν πειράζει. Σε όποιον αρκεί. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σε όποιον αρκεί. Να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι κάνουμε ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, εσείς τι λέτε? Ότι εμείς χαϊδεύουμε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται μόνο με την κυβέρνηση και με το κόμμα μας. Επί 1,5 μήνα. Δεν ασχολούνται με κανέναν άλλο. Και δημιουργούν τα προβλήματα κτλ. Και εγώ τονίζω ότι δεν θα νομοθετήσουμε στη βάση ομοιρίας ή καθεστώτος εκβιασμού. Αλλά δεν θα άρουμε και την νομοθετική μας πρωτοβουλία, που ήταν κεντρικό διακύβευμα στις πρόσφατες δηλώσεις μας μέσα στη Βουλή, τις προγραμματικές, επειδή κάποιοι εκβιάζουν και συμπεριφέρονται με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο. Θέλω να χαιρετήσω την πρόταση της κυρίας Γεννηματά για μια διακομματική αντιμετώπιση και συνεννόηση σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα. Θα άξιζε τον κόπο, επειδή ήμουνα βέβαια και στην σύσκεψη την διπουργική που κάναμε πριν από λίγο, έχει βγει και ανακοίνωση, κυρία Γεννηματά, σε σχέση με την σύσκεψη. Θα άξιζε... Ξέρω πολύ καλά ελληνικά, κύριε Κυριαζίδη. Λοιπόν, είναι προσφυγικό. Αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα, μιλάμε για έξαρση, ίσως να μην ξέρετε τα ζητήματα που έχουν προκύψει τώρα. Γι' αυτό με κοιτάτε έκπληκτο, κύριε Κικίλια. Μιλάμε για μία έξαρση, κύριε Κικίλια, σας κύριε παρακαλώ. Κικίλια, μην διακόψετε. Αν μπορείτε, σας επαναλαμβάνω, ό,τι ήταν να κεφαλαιοποιήσετε ως παράταξη από αυτή την υπόθεση, από το 12 το κεφαλαιοποιήσετε, το 13, το 14, το 15, δεν υπάρχει πια τίποτα. Καλύτερα να κάνουμε ένα ψύχρεμο διάλογο για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Γι' αυτό σας, αυτό σας λέω. Ό,τι ήταν, ό,τι ήταν, το αν παίζουμε με τις λέξεις, επιτρέψτε μου, επειδή ξέρω πολύ καλά ελληνικά αλλά και πολιτικά, να επιχειρηματολογήσω πως δεν το κάνω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, προσέξτε τι θα σας πω. Αυτό το ρεύμα το οποίο εμφανίζεται τώρα και έχει εμφανιστεί από το τέλος του 2013 μέχρι τώρα, αυξανόμενο, 43.000, 13, 72.000, 14 και τώρα στο πρώτο τρίμηνο αύξηση κατά 130%. Έτσι. Και μπορεί, με συγχωρείτε, να έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση τους επόμενους μήνες. Έχει σχέση, σας παρακαλώ κύριε Δαβάκη, έχει σχέση με τον πόλεμο στη Συρία. Αυτή τη στιγμή, από το 2013, κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ πολύ, μελετήστε όλα τα στοιχεία. Στις τρεις συσκέψεις που έχουμε κάνει και με το λιμενικό και με όλους τους αρμόδιους παράγοντες, δεν θέλω να ονοματίσω, το καταλαβαίνετε ποιους και ποιους εννοώ, έχουμε πλήρη γνώση, πλήρη, μέχρι κεραίας. Όπως έχουμε και γνώση, και δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαλότητα, διότι ξεκίνησα λέγοντας προς την κυρία Γεννηματά ότι αποδέχομαι να δούμε και διακομματικά αυτό το ζήτημα. Το τριήμερο που σε εμάς ήρθαν 750, ήταν 5.500 πήγανε στην Ιταλία, Σύριοι. Λοιπόν, έχουμε γνώση και το τι δεν έγινε τον προηγούμενο 1,5 χρόνο. Λιμνάζουν 90 εκατομμύρια, τα οποία λύγει η προθεσμία τους σε 3 μήνες. 2.500 θέσεις. Κύριε Κικίλια, μη σας παραπέμψω στον κύριο Αβραμόπουλο. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό μη με ρωτάτε, διότι θα παίρνετε απάντηση. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Κικίλια, δεν έχετε το λόγο. Μη με ρωτάτε, διότι θα παίρνετε απαντήσεις. Κύριε Κικίλια, θα έρθετε να προεδρεύσετε. Δυστυχώς, κύριε Κικίλια, δυστυχώς με ρωτήσατε και δυστυχώς... Παρακαλώ, κύριε Κικίλια. Και δυστυχώς σας απάντησα. Και θα παρακαλούσα να διαγραφούν από τα πρακτικά τα ονόματα για τα οποία αναφερθήκα. Έχω ιδιαίτερο λόγο για αυτό που σας λέω. Βεβαίως. Έρχομαι από σύσκεψη με όλους τους παρόντες. Εννοούσα με όλους τους παρόντες. Λοιπόν, 90 εκατομμύρια
2.500 θέσεις έχει υπογράψει η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση ότι μέχρι τις 31 Δεκάτου θα είχαν φτιαχτεί σε δομές για φιλοξενία, συγκεκριμένες. Δεν φτιάχτηκε ούτε μία. Παρακαλώ. 2 εκατομμύρια. Κύριε Υπουργέ, ακούστε, ακούστε. Δεν παρεμβαίνετε. Κύριε Κικίλια. Πάτε αλλού το πράγμα τώρα. Κύριε Κικίλια. Αλλού το πράγμα. Ακούστε, το μικρόφωνο, ακούστε με προσοχή να μαθαίνετε. Κοίτα τα κέντρα, κέντρα κράτησης. Κύριε Κικίλια. Ανοίξατε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κικίλια. Κύριε Κικίλια. Γιατί δεν ανέχεστε να ακούσετε. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Γιατί δεν ανέχεστε να ακούσετε. Κυρία Βαρβάρα, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν ανέχεστε να ακούσετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι δεν είναι αμφιθέατρο. Εδώ δεν γράφεται τίποτα στα πρακτικά. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, και κύριε Κικίλια, αυτή παρακαλώ, τη στιγμή κύριε Υπουργέ, βρίσκονται, συγγνώμη, παρακαλώ. Κύριε Κικίλια, παρακαλώ, μην διακόψετε άλλη φορά. Σας παρακαλώ. Ούτε ιδιαίτερα έχω ενοχλήσει κανέναν, ούτε έθιξα κανέναν. Αυτή τη στιγμή, όχι, βρίσκονται 2,5 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία και μισή από αυτούς στα παράλια. Κύριε Βαβάκη, είναι 1.650 καταγεγραμμένοι από τους Τούρκους. Είναι 2,5 εκατομμύρια αυτό που σας λέω εγώ. Επιτρέψτε με, ούτε λέξη από αυτά που σας λέω δεν είναι 100% σωστά. Σας παρακαλώ πολύ. 1.200 είναι στην Ιορδανία. Κοντά στα 4,5 εκατομμύρια είναι στις παραλίες, στα παράλια. Δεν έχουν σχέση με οικονομικούς μετανάστες. Περισσότεροι μάλιστα είναι ενός ιδιαίτερου μορφωτικού επίπεδου κτλ. Οι οποίοι θα πηγαίνουν και θα πρέπει να πάνε προς όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και θα πρέπει να ασκήσουμε αυτή την πολιτική και ως πρόσφυγες που δικαιούνται να πάρουν με fast track διαδικασία. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Χαρτιά για να πάνε για το τρίμηνο σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλουν και εν όψη της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο να υπάρξει μια νέα στρατηγική που θα βοηθήσουν όλοι για να εκπονηθεί και όλοι μας, έτσι ώστε να υπάρχει μέρισμα ευθύνης από κάθε ευρωπαϊκή χώρα και ιδιαίτερα από αυτές του Βορρά που θέλουν ο Νότος και η χώρα μας ιδιαίτερα να γίνει θέατρο, πέραν από ανθρωποφύλακας που ήταν τόσα χρόνια, να γίνει θέατρο μαζικής μετάβασης των εκατοντάδων χιλιάδων αυτών στο επόμενο διάστημα προσφύγων από τη Συρία. Άρα, είναι, σας είπα μερικά μόνο από τα στοιχεία, τα γνωρίζετε κι εσείς, είμαι σίγουρος. Είναι μείζον θέμα, είναι καινούριο, είναι επιπλέον θέμα, αν θέλετε, του υπάρχοντος ζητήματος, το γενικότερο μεταναστευτικό ζήτημα για το οποίο θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να κάνουμε μια ιδιαίτερη συζήτηση, αλλά είναι επιπλέον πολύ σοβαρό ζήτημα, με πολλές ουρίτσες. Και ευχαριστώ την κυρία Γιάννη Ματά που το άνοιξε ως θέμα. Πιστεύω ότι πράγματι θα πρέπει διακομματικά, με όλη την πληροφόρηση βεβαίως που θα δοθεί και από τα αρμόδια υπουργεία κτλ., να χειριστούμε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ.